Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα πάμε σε κάτι πολύ αισιόδοξο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που στην εποχή της κρίσης γίνονται δημιουργικοί και ταξιδεύουν την κριτική παράδοση ακόμα και μέσα από το χώρο της μόδας. Θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που έρχεται από το Ρέθυμνο, την εταιρεία Κλωθώ. Στο τιμόνι της η κυρία Αλεξάνδρα Θεοχάρη, σχεδιάστρια, μισή από τη Θεσσαλονίκη, η άλλη μισή από το Ρέθυμνο, ζει και δραστηριοποιείται στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα σας, κυρία Θεοχάρη. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη TV. Ευχαριστώ. Καταρχήν, διαβάζοντας το ρεπορτάζ στο www.neakriti.gr, το οποίο υπογράφει η Μαρία η Αγαπάκη, θα δούμε και σχετικές φωτογραφίες. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι πώς μία γυναίκα αποφασίζει να εμπνευστεί από την κριτική παράδοση και να δημιουργήσει μόδα, να δημιουργήσει τάσεις της μόδας. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Πώς προέκυψε η ιδέα, λοιπόν? Μπορεί να σας φανεί λίγο οξύμορο, αλλά η ιδέα γεννήθηκε μέσα σε ένα μοναστήρι. Έρχεται η εποχή για τον καθένα μας που τα βιώματά του, οι παραστάσεις του, οι κλίσεις του μπλέκονται δημιουργικά μεταξύ τους και με κάποιο τρόπο εκφράζονται. Ανέκαθεν αγαπούσα την τέχνη σε όλες τις μορφές της, τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία, το θέατρο. Αγαπώ πάρα πολύ τη μόδα, την παρακολουθώ και ενημερώνομαι όσο μπορώ περισσότερο. Αυτά λοιπόν λες και συνδυάστηκαν πολύ αρμονικά με την εικόνα που πήρα σε μία επίσκεψή μου στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης, στο Ρουσοσπίτι στο Ρέθυμνο. Εκεί οι μοναχές διατηρούν ένα εξαιρετικό εργαστήρι φαντικής. Δημιουργούν πραγματικά αριστουργήματα, μικρά έργα τέχνης, τα οποία βέβαια είναι για χρήση δική τους μοναστηριακή, εκκλησιαστική. Όταν όμως εγώ είδα αυτό το υπέροχο υφαντό ύφασμα να βγαίνει από έναν χειροκίνητο αργαλιό, που είχα χρόνια πραγματικά να δω χειροκίνητο αργαλιό να δουλεύει, ίσως από τα παιδικά μου χρόνια, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό θέλω να προσπαθήσω να το κάνω, να πειραματιστώ τουλάχιστον, να δω πώς αυτό μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα ρούχο που θα το βάλει μια σύγχρονη γυναίκα. Και τα καταφέρατε μια χαρά, γιατί ενώ εσείς μιλάτε, οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να βλέπουν κάποιες από τις δημιουργίες σας. Και οι πληροφορίες λένε, κυρία Θεοχάρη, ότι αυτή η δράση, αυτή η δημιουργική σας διαδικασία δεν έχει περιοριστεί μόνο στην Κρήτη ή στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό σε εποχές που η Ελλάδα κλειδονίζεται και μέσα από το χώρο της μόδας, μέσα από το χώρο της δημιουργίας, να δείχνουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν σε αυτή τη χώρα να προσπαθούν και να θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Σίγουρα. Κοιτάξτε, για να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να προχωρήσουμε στο μέλλον, είναι απαραίτητο να κοιτάξουμε λίγο πίσω, στο παρελθόν μας, στην ιστορία, στις ρίζες μας και στον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός μας είναι από μόνος του ένα προϊόν, το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε, οφείλουμε να προβάλλουμε και προς τα έξω. Η μόδα εξάλλου τι κάνει, από τι εμπνέεται? Εμπνέεται από την παράδοση, εμπνέεται από την ιστορία μας. Αυτό προσπάθησα να κάνω κι εγώ, δηλαδή προσπαθώ να εμπνέομαι από την υφαντική. Η υφαντική για μας είναι η έμπνευσή μας. Αυτά τα υπέροχα, τα διαχρονικά, τα υψηλής ποιότητας και πολιτιστικής αξίας αντικείμενα, τα οποία βγαίνουν μέσα από ένα χειροκίνητο αργαλιό. Πέρα από ρούχα, βλέπουμε και δημιουργίες όπως τσάντες, όπως μαξιλάρια. Άρα έχετε μπει στη διαδικασία να παντρέψετε την κριτική τέχνη με οτιδήποτε έχει να κάνει με τάση της μόδας, είτε στο σπίτι είτε επάνω. Ακριβώς. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε στη σύγχρονη γυναίκα, ώστε όλα αυτά τα υφαντά, τα κεντήματα να βγουν πια από τον ντουλάπι, από τα συρτάρια μας, από τα μπαούλα μας που τα έχουμε στα αζήτητα εδώ και τόσα χρόνια και να ξαναμπούν στην καθημερινότητά μας με μια πιο φρέσκια ματιά. Δηλαδή, αν το κέντημα, το υφαντό, το λίγο το πειράξει σχεδιαστικά, χωρίς να βέβαια να λιώσεις την ποιότητά του και προσπαθείς να το βάλεις πάνω σε ένα ρούχο, σε μία τσάντα, σε ένα μαξιλάρι, το ξαναβάζεις κατευθείαν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ, το εξαιρετικό ρεπορτάζ στο www.neakriti.gr, διαπιστώνω ότι είστε σε μία εγρήγορση, δηλαδή δεν θέλετε απλά να μείνετε εκεί, θέλετε να το πάτε και λίγο παραπέρα. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη έχει μια πολύ σημαντική παράδοση. Συνήθως αυτή την παράδοση την εκφράζουμε μέσα από τη μουσική, από τα τραγούδια, από τους χορούς μας. Όμως εδώ εσείς κάνετε κάτι πολύ πρωτοποριακό και οφείλω να το πω. Ότι πήρατε την κρητική παράδοση και την κάνατε μόδα. Δηλαδή, μέσα από το συγκεκριμένο ρούχο, ας πούμε, που βλέπουμε, η γυναίκα που θα το φορέσει ενδεχομένως να θέλει να πληροφορηθεί και τι είναι αυτό, πώς προέκυψε αυτό. Σίγουρα, όλα αυτά τα μοτίβα που βλέπετε πάνω στα ρούχα και στις τσάντες είναι
έχουν απομονωθεί από παλιά κριτικά κεντήματα, από παλιά εργόχειρα, από παραδοσιακές στολές. Έχουν απομονωθεί και έχουν ξαναμπεί, ξαναζούνε μέσα από τα αντικείμενα αυτά. Και βέβαια θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και βέβαια θέλουμε αυτό που κάνουμε να το προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα. Θέλουμε να επεκταθούμε και εμπορικά, θέλουμε να βγούμε και στο εξωτερικό. Τα σχέδια και τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ. Mm-hmm. Ο κόσμος εκεί στο Ρέθυμνο, όταν μπήκατε στη διαδικασία να το παρουσιάσετε ως πρόταση, πώς αντέδρασε? Ναι, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν λίγο επιφυλακτικές. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτό που πας τώρα να κάνεις? Δηλαδή, το υφαντό, ο καθένας όταν άκουγε υφαντό, πάει το μυαλό του στο τραπεζομάντιλο, στο καρέ, στο σεμέν που είχαν οι μαμάδες μας στα σπίτια τους. Οπότε αυτό ήταν κάτι που δημιουργούσε μια επιφύλαξη και σε μένα την ίδια, αλλά και στο κύκλο μου. Mm-hmm. Όμως, όταν έγινε το πρώτο ρούχο, αυτό που είδαμε πριν στη φωτογραφία, που φοράει η κοπέλα στο φάρο, πραγματικά μου έδωσε φτερά και είπε ότι αυτό έχει μέλλον, μπορεί να πάει είναι πολύ μπροστά. Ναι, τώρα. Είναι αυτό. Το οποίο είναι βγαλμένο όλο στον αργαλιό, οι λεπτομέρειές του είναι από κριτικό κέντημα το οποίο εκτίθεται στο Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης. Είπα λοιπόν ότι αυτό μπορεί να πάει πολύ μπροστά, γιατί και οι Έλληνες, αλλά και κυρίως στο εξωτερικό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Καθημερινά δέχομαι μηνύματα και στο mail μου, αλλά και στο Facebook, Ελλήνων κυρίως που ζουν στο εξωτερικό, σε Αμερική και σε Αυστραλία, οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά να μάθουν τι είναι αυτό, ποια είναι η διαδικασία παραγωγής του και πώς μπορούν να το έχουν στα καταστήματά του. Άρα, επιβεβαιώνεται και αυτό που λέμε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό και μέσα από αυτές τις δημιουργίες μπορούν να μάθουν και ιστορία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ένδυση, η υπόδειση, ο τρόπος που λειτουργούμε, ο τρόπος που εκφραζόμαστε, ο τρόπος που κινούμαστε και τα ρούχα που φοράμε δημιουργούν την προσωπικότητα ενός τόπου. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι τα υφαντά, τα παραδοσιακά υφαντά κριτικά που έχουμε όλοι έχουμε δει, έχουν όλα μία ιστορία να διηγηθούν. Mm-hmm. Διηγούνται τον καημό, τη χαρά, τη λύπη του κριτικού. Όλα λοιπόν τα μοτίβα είναι από κάπου απομονωμένα. Έχουν κάτι να πούνε, όπως το προηγούμενο που ήταν ο διπλός πέλεκες, που είναι ένα γνωστό μινωικό σύμβολο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ να και εγώ. Ευχηθώ να το γιγαντώσετε ακόμα περισσότερο και μακάρι αυτό να γίνει έμπνευση και για άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να αναδείξουμε την Κρήτη μέσα και από το χώρο της μόδας. Ευχαριστώ να είστε καλά, πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.